θα μπορούσε καλύτερα να οργανωθεί, δεν είναι με ευθύνη δική σας, η διεξαγωγή της τρίτης συνεδρίασης, δηλαδή της κατάρθων συζήτησης, διότι ήδη εξαντλήσαμε 2 και πλέον ώρες με βάση τον κατάλογο της χθεσινής συνεδρίας. Όπως και να έχει, περνάω στο προκείμενο. Όχι, δεν είναι μορφή στο Προεδρείο, αλλήμωνο. Λοιπόν, περνάω στο προκείμενο. Κάποια άρθρα θα τοποθετηθούμε για κάποια άρθρα. Έχουμε και την τελευταία συνεδρία στην Τρίτη, όπου και για τα υπόλοιπα θα τοποθετηθούμε. Ξεκινώ με το ζήτημα της ακύρωσης της δημοπρασίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με στόχο, όπως αναφέρεται, αποδοτικά, τα πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά αποτελέσματα εμπορικών πολιτικών για τον καταναλωτή και την ανάπτυξη της χώρας. Και άλλα που αναφέρονται μέσα, να μην κουράζω. Τώρα, εμείς λέμε το εξής. Σε ποιο πλαίσιο κινείται όλος αυτός ο προγραμματισμός χρόνων τώρα, αλλά αν θέλετε και η συγκεκριμένη διάταξη, το συγκεκριμένο άρθρο. Σε ποιο πλαίσιο προγραμματίζονται οι κινήσεις, αλλά και τη σημερινή κυβέρνηση, όπως και τον προηγούμενο. Ένα πλαίσιο που αφορά την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, τα πλαίσια των ανταγωνισμών των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια και που προωθείται χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από όλες τις κυβερνήσεις, αξιοποιώντας σε αυτή την κατεύθυνση και τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας ως βασικό εργαλείο. Πού οδήγησε αυτή η πολιτική? Οδήγησε, παρά τις όποιες κορώνες ακούγαμε και ακούμε για βελτίωση μέσα από τον ανταγωνισμό, σε τι? Σε δραματικές αντιλαϊκές επιπτώσεις. Μοναδική κερδισμένη, μία χούφτα μεγάλων ομίλων που επενδύουν στην ηλεκτρική ενέργεια, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από τους υπέρογους λογαριασμούς που καταβάλουν τα λαϊκά στρώματα. Από την άλλη, έχουμε το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο της ενέργειας. Αποτέλεσμα για τα εργατικά λαϊκά στρώματα είναι ένα βασικό αγαθό, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι και με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που αυστηροποίησε τα κριτήρια, περίπου 120.000 νοικοκυριά έμειναν εκτός ακόμα και αυτού του κοινωνικού τιμολογίου, το οποίο μάλιστα η τελευταία έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα το χαρακτηρίζει ως στρέβλωση της αγοράς. Έτσι το βλέπει. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που η ΔΕΗ παράγει ρεύμα με χαμηλό κόστος από λιγνίτη και υδροελεκτρικά, που θα μπορούσε να διατίθεται στα λαϊκά στρώματα σε χαμηλές τιμές. Αντίστοιχα, τι κάνει? Το παραχωρεί σε τιμές ακόμα πιο χαμηλές από το κόστος της στους ιδιώτες, οι οποίοι το επαναπολούν σε τρίτους ή και στη ΔΕΗ σε πολλαπλάσιες τιμές από αυτές που το αγόρασαν. Στόχος λοιπόν Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλων των κυβερνήσεων στη χώρα μας, η στήριξη ακριβώς αυτής της κατεύθυνσης της κερδοφορίας των ομίλων, με τους εργαζόμενους όμως του κλάδου και τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν για άλλη μια φορά το λογαριασμό. Μια άλλη παράγραφος του άρθρου 2, ξεκίνησα με αυτό κύριε Πρόεδρε, αυτό θα είναι κάποια άρθρα όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μας, κάποια άρθρα θα πούμε. Εδώ είναι παράγραφος 3 του άρθρου 2. Ένα άρθρο με 8 παραγράφους μέσα. Τώρα, για την παράταση των προθεσμιών των δασικών συνεταιρισμών. Στην ουσία τι κάνει? Διαιωνίζει τις αρνητικές συνθήκες εμπορίας και εκμετάλλευσης της υλοτομούμενης ξυλίας. Και εδώ πρέπει να το δούμε και το βλέπουμε έτσι, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτούς και εμπόρων ξυλίας, που ψηφίστηκε με το νέο αναπτυξιακό νόμο, τον περίφημο νόμο Επενδύο. Άλλη παράγραφος του ίδιου άρθρου, δεύτερος, για τους κοινόχρηστους χώρους στο ελληνικό. Αφορά σε ρυθμίσεις που προωθούνται στη συνέχεια της λεγόμενης αξιοποίησης του ελληνικού, δηλαδή της παράδοσής του στις ορέξεις για προκειμένου να κερδοφορήσουν επί μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και σε αυτό το θέμα του ελληνικού, χρόνια τώρα, και αν θέλετε με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση όλου αυτού του χώρου σε όφελος όμως του λαού και των όμορων δήμων, αν θέλετε, της περιοχής του ελληνικού, αλλά και ευρύτερα του λεκανοπεδίου. Προχωράω τώρα στο ότι αφορά στις οφειλές προς τους δήμους. Προωθείται μια ρύθμιση προκειμένου όντως οι οφειλέτες στους δήμους να μπορούν να μπουν στο καθεστώς των 100 δόσεων στο τέλος του χρόνου. Εμείς σημειώνουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα, θέλουμε να σημειώσουμε ότι είχαμε καταθέσει τροπολογία στο παρελθόν, που δεν έγινε βέβαια δεκτή, ώστε τα δημοτικά συμβούλια να έχουν τη δυνατότητα να διαγράφουν ή να ρυθμίζουν χρέη με απόφασή τους στη βάση των κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Τώρα, η ρύθμιση για πολλούς όμως, η προτινόμενη, για πολλούς δημότες, εργαζόμενους και πάει λέγοντας, που δεν έχουν εισόδημα, δεν λέει πολλές φορές τίποτα. Γιατί οι ίδιοι είναι που έχουν και άλλα χρέη, δόσεις, ή προσπαθούν να ενταχθούν να εντάξουν τα χρέη τους σε δόσεις κλπ. Και εδώ να θυμίσουμε πως αντίστοιχη προηγούμενη ρύθμιση δεν επέφερε τίποτα. Το ζήτημα τώρα που βάζουμε είναι τι θα γίνει εάν δεν μπορούν οι οφειλέτες, δεν μπορούν να ανταποκριθούν και μέσω αυτής της προτινόμενης ρύθμισης. Θα τους κυνηγάν οι δήμοι να τα εισπράξουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εργαζόμενους, για το λαό μας. Δύο λόγια για τις υδατοκαλλιέργειες. Τώρα, η παράταση αυτή είχε ξαναψηφιστεί το 2016 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τώρα δίνεται εκ νέου παράταση στη διαδικασία χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών. Στην ουσία αφορά μεγάλες επιχειρήσεις με ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ασυδοσία προς όφελος της διευκόλυνσης της λεγόμενης επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στις υδατοκαλλιέργειες. Και δύο λόγια επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, για κάποια άλλα άρθρα θα τοποθετηθούμε όπως είπα την Τρίτη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, για το ΚΕΘΕΑ γίνεται λόγος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα στη λειτουργία και στο χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ και χτυπά συνολικά τη φιλοσοφία του στεγνού θεραπευτικού προγράμματος, αφού και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως όλες εξάλλου οι προηγούμενες, κινείται στη στρατηγική ακριβώς, αυτό που υπόθηκε από τον εισηγητή, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, κινείται ακριβώς λοιπόν στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει κύριο μοντέλο θεραπείας τα υποκατάστατα και όχι το στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα. Και ακριβώς αυτή την κατεύθυνση έρχεται να υπηρετήσει και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για την οποία η κυβέρνηση, ο Υπουργός προσπαθούν να υποστηρίξουν, επιδιδόμενοι σε μια προσπάθεια συκοφάντησης, αποδυνάμωσης και υπονόμευσης του αδιαμφισβήτητου σημαντικού έργου του ΚΕΘΕΑ στον τομέα της απεξάρτησης και, αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, στα στεγνά προγράμματα, στη φιλοσοφία της απεξάρτησης και κατ' επέκταση στην πρόληψη. Και αυτό που έχουμε να πούμε με βάση όσα μας καταθέτει ο Υπουργός σε κάθε συνεδρίαση και δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει το πράγμα, εμείς δεν λέμε όπου υπάρχουν ατασταλίες, όπου αναδεικνύονται ζητήματα κακοδιαχείρισης και υπάρχουν υπεύθυνοι, ο δρόμος είναι γνωστός και πού πρέπει να πάει. Αλλά όχι κατά αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα ζητήματα, φέρνοντας εδώ και στην προηγούμενη επιτροπή και στη σημερινή επιτροπή. Σας λέω, ενδεχομένως και ώσπου να τελειώσει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί. Να μας φέρνει στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως θα συνεχιστούν και στο μέλλον, δημιουργώντας προσπαθώντας μάλλον να δημιουργήσει το άλοθη για την επιβεβαίωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που δεν έχει με άλλο τρόπο να την υποστηρίξει, με κανέναν άλλο τρόπο. Γιατί την έφερε με αυτόν τον τρόπο όπως την έφερε, προκειμένου να κάνει αυτό που προβλέπεται τέλος πάντων και θέλει να προωθήσει μέσα από την ποινή. Δεν μπαίνω στη λεπτομέρεια το γνωρίζουμε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Στόχο λοιπόν αποτελεί ο θεραπευτικός πυρήνας με αυτή την κίνηση μέσω της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ο θεραπευτικός πυρήνας της αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ, που είναι η συμμετοχή παράλληλα, ο συλλογικός χαρακτήρας, στοιχεία δηλαδή που έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον ατομικισμό, την απαξίωση και τη μυρολατρεία που προωθεί το σύστημα και οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές διαχείρισής τους. Και αυτό που επιδιώκεται είναι το ξύλωμα στην πράξη της συγκεκριμένης αντίληψης που προωθεί το ΚΕΘΕΑ ενάντια στην τοξικοεξάρτηση, κόντρα στα εμπόδια και στις αντικσότητες που το βάζουν. Εμείς ζητήσαμε, κύριε Πρόεδρε, και χθες στην συνεδρίαση της Επιτροπής και σήμερα ζητούμε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης, της συγκεκριμένης πράξης νομοθετικού περιεχομένου που αφορά το ΚΕΘΕΑ. Και τέλος, χθες στην Επιτροπή καταθέσαμε, στη χθεσινή συνεδρίαση, καταθέσαμε προτάσεις τόσο για τα ζητήματα προστασίας της πρώτης κατοικίας, ουσιαστικά, που να βοηθούν να ελαφρύνουν τα λαϊκά στρώματα, τις λαϊκές οικογένειες, τους εργαζόμενους, αλλά όσο και για τα προβλήματα που ανέκυψαν με την πτώχευση της Thomas ΚΚΕ. Και περιμένουμε βεβαίως την κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτά που καταθέσαμε.